Λοιπόν, είσαι ο Μιχάλη, είσαι ο Νίκος ο Βετσιρτζής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχεις... Πριν μου πεις κάτι, θέλω να σου πω ότι κατά την άποψή μου, τώρα βέβαια οι νεότεροι δεν θα θυμούνται και πολλά πράγματα από τον παράγοντα Νίκο Βετσιρτζή, χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχει τύχει να, νομίζω έχει τύχει να μιλήσω μια φορά μαζί του στο περιθώριο κάποιες συνέντευξης τύπου ποδοσφαιρικής. Ναι. Αν το θυμάμαι καλά. Τόσο πάντων, είναι από τις συμπαθέστερες περιπτώσεις παράγοντων στην Ελλάδα. Και επειδή οι παράγοντες στην Ελλάδα 9 στις 10 φορές είναι αντιπαθέστατοι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τρομερή φυσιογνωμία, πέρα από την πορεία του στο χώρο, το αφήνω αυτό στην άκρη. Λέω για και ως άνθρωπος. Έτσι είναι. Πολύ, έτσι. Πάρα πολύ θετική εντύπωση. Λοιπόν, είσαι ο Νίκος Βετσιρτζής. Έχεις βρεθεί δύο φορές με τον Νίκο Γκάλη. Τον έχεις καταφέρει, τον έχεις ψήσει, τον έχεις υπογράψει. Το μόνο που μένει είναι να έχεις δώσει χέρια, δηλαδή, γιατί τότε μετρούσαν και τα χέρια. Έτσι. Πώς το λένε, η χειραψία, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, με τον προπονητή, το δώσαμε τα χέρια. Τότε είχε πολύ μεγάλο βάρος. Τώρα δεν έχει και πολύ, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Είναι τελειωμένη και μένει η ανακοίνωση. Ρωτάς τον προπονητή, τον Χ. Δεν μιλάω τώρα για τον Ίβκοβιτς, ο οποίος έφυγε κιόλας ο άνθρωπος. Αλλά ρωτάς τον προπονητή. Πριν από λίγο μου είπε ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος στην παραγωγική μου καριέρα. Προφανώς. Προφανώς. Αυτό εδώ. Ναι, προφανώς, προφανώς. Μου το είπε με πολύ στεναχώρια πριν από λίγο στον αέρα. Εγώ το ξέρω βέβαια εδώ και πολλά χρόνια. Σαν να ήμουν εκεί. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν το ξέρετε δεν θα το είχε κάνει ποτέ. Δηλαδή δεν θα ρώταγε όχι τον προπονητή, ούτε τον διάολο, ούτε τον Θεό, κανένα. Ναι. Ναι. Συμβαίνει. Το σωστό είναι να ρωτήσει τον προπονητή. Δηλαδή τώρα μπορούμε να τον ψέξουμε όσο θέλουμε. Εκείνη την εποχή, εκείνη την εποχή που παίζανε τα εκατομμύρια. Που πήγαινα, μα μου είπε ότι όλους τους παίκτες τους έπαιρνα εγώ, τον προπονητή αυτή είναι. Γιατί όποιον ήθελε τον έπαιρνε. Κατάλαβες, Μιχάλη. Δεν είχε τώρα να παζάρια και αυτό και αν τον θέλει μια ομάδα κτλ. Πήγαινε με το κασέρι και έλεγε τόσα γκράου. Έβγαζε το βουνό μπροστά στον παίκτη. Τι να κάνει ο παίκτης, να μην έρθει, να μην υπογράψει. Ναι. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από τότε. Ναι, ναι. Και μάλιστα. Λέω, το ξέρετε, δεν θα το είχε κάνει ποτέ. Και μάλιστα αυτό που. Δεν θυμάμαι αν μου το είχε πει παλιότερα ή αν το γνώριζα και το είχα ξεχάσει την πορεία των χρόνων, γιατί μιλάμε και για πολλά χρόνια πλέον. Πριν είπε ότι ήταν κάποιοι παίχτες που δυσανασχέτησαν και τον επηρέασαν τον Ίβκοβιτς να πει όχι τον Γκάλη. Πέρα από το έχω το Μπουντούρι και το. Ποιον άλλον έχω που τότε είχε μείνει στην ιστορία τάκα του Ίβκοβιτς. Αλλά τον δυσανασχέτησε, αλλά και κάποια. Σου λέει, θα έρθει ο Γκάλης, εγώ τι θα κάνω, πού είναι εδώ, στον πάγκο, ή λιγότερο χρόνο να παίζω. Και άκουσε τον προπονητή. Άκουσε τον προπονητή. Και αυτά συμβαίνουν. Και αυτά συμβαίνουν, ναι. Ένας μεγάλος παράγοντας, ένας μεγάλος πρόεδρος, ένας τεράστιος πρόεδρος μπορεί να κάνει και αυτό, ναι. Μπορεί να ακούσει, να φάει μια τρέλα μια στιγμή και να ακούσει τον προπονητή. Τη μοναδική στιγμή που δεν έπρεπε να ακούσει κανέναν. Γιατί θα έκανε τη μεγαλύτερη μαγιά όλων των εποχών στο μπάσκετ, στον αθλητισμό γενικότερα, στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Δηλαδή να φέρει τον Γκάλη που είναι η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, τον Γκάλης. Δηλαδή, άμα πούμε μπάσκετ στην Ελλάδα, θα βγει η φωτογραφία του Γκάλη κατευθείαν. Κάνεις αυτή την κίνηση και ρωτάς τον προπονητή. Λάθος. Εντάξει, έγινε όμως. Ναι. Έγινε. Ναι. Εντάξει, τώρα πολλές φορές έχει συμβεί και στον αθλητισμό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή ψάξουμε να βρούμε τώρα περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που πήγαν σε... ακόμη και που τους πήραν. Δηλαδή για φαντάζεσαι τώρα ακόμα χειρότερο να είχε πάρει τον Γκάλη και να είχε πει ο προπονητής δεν μου κάνει, να μην τον έβαζε, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν τον ξεκινάω. Όπως έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις να φεύγε μετά από 6 μήνες, να πήγαινε οπουδήποτε αλλού και μετά να έκανε ό,τι έκανε. Ναι. Και να λέγεις, α, ωραία, εγώ αυτό το είχα. Και είχα πει ότι δεν κάνει αυτός. Α, λες για τέτοια περίπτωση, ναι, ναι, ναι. Έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις. Ναι.
Εγώ νομίζω... Εγώ, η Arsenal έγινε και ο Wenger έγινε μάγκας επειδή στη Juventus ήταν τον Thierry Henry και είπαν αγκάλι αυτός. Και τον πήραμε τσάμπα και επειδή στην Μίλαν δεν έβαζαν ούτε στα προπονητικά διπλά τον Πατρίκ Βιεϊρά. Ναι. Αυτές και είναι... μετά αυτοί είναι... οι δύο εμφανίστηκαν στην Arsenal και έκαναν ό,τι έκαναν. Αυτές είναι περιπτώσεις, ναι. Αλλά με διαφορετικές όμως. Εκεί μιλάμε για τον Γκάλιγερ. Το μπαίνεις και το βάζεις κατευθείαν. Εντάξει, αλλά εκεί μιλάς για τον Γκάλιγερ βάζοντας το μέγεθος που ξέρεις τώρα. Εκείνη την εποχή ήταν ένας πολύ καλός Ελληνοαμερικανός. Οκ, okay, that's it. Δεν ήταν. Ξαναλέω, άμα βέβαια ήξερε πώς θα γραφτεί η ιστορία, όχι το Ντίπκοβιτς τον όποιον δεν θα ρώταγε, ούτε το Θεό τον ίδιο. Και η μάνα του, αν πήγαινε να του πει κάτι, θα της έλεγες κάτσε. Όχι, όχι. Δηλαδή... δεν λέω για την εποχή που ήρθε ο Γκάλης. Μετά, όταν έφυγε από τον Άρη, είχε κάνει πράγματα και θάματα για εκείνη την εποχή, λέω. Με Ιβκοβιτς προπονητή τον 91. Για τότε σου λέω. Όχι όταν ήρθε, τον έφερε ο Παναθηναϊκός, τον έκλεψε ο Άρης και τον πήρε ο Άρης. Έκανε όλα αυτά με το που τελείωσε, πριν πάει στο Παναθηναϊκό. Εκεί, πριν το Final Four της Αθήνας. Εκεί τον έκλεισε, εκεί τον συμφώνησε, εκεί τον έδωσαν τα χέρια, εκεί τον υπέγραψε. Και λίγο πριν ανακοινώσει. Για εκείνη, για τότε. Ναι, τότε δεν ξέρω πώς το έκανε. Αν δεν κατάλαβα καλά, νομίζω όταν ήταν να έρθει στην Ελλάδα. Όχι, ρε Μιχάλη, όχι. Όταν σου είπαμε Ιβκοβιτς. Ο Ιβκοβιτς. Δεν τον θέλω, μπρε. Δεν τον θέλω, μπρε. Του είπε ο Ντούντα τότε και τον άκουσε. Ναι. Του είπα ότι είστε ο μοναδικός πρόεδρος που γιορτάζεται δύο φορές το χρόνο. Μία 6 Δεκεμβρίου που είναι το Αγίου Νικολάου και μία 26 Μαρτίου που είναι η επέτειος της Γενέβης. Δηλαδή το θυμούνται οι περισσότεροι. Μπορεί και περισσότεροι να το θυμούνται τότε. Το οποίο ήταν και πρόσφατο. Και παγώσαμε και οι δύο στον αέρα όταν είπα ότι είναι 31 τα χρόνια που περάσαν από τη Γενέβη. 31, Μιχάλη, 26 Μαρτίου πριν από 3 μέρες δηλαδή, το Σάββατο, συμπληρώθηκαν 31 χρόνια από το τελικό της Γενέβης. Πάω Κάι Σαραγώσα. Πάει, γεράσαμε. Το θυμάσαι? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Εγώ ήμουν πολύ μπασκετικός στα Νιάτα. Έλα, ρε. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή... Και από και πάει και σε ομάδα να παίξεις. Να χτυπήσεις την πάρα. Το έχω πει αυτό στο Φασούλα. Του λέω το 87, του λέω. Μας έκανες, του λέω, και τρέχαμε και παίζαμε με μπάλα μπάσκετ σε μπασκέτες στα σχολεία, κόψαμε το ποδόσφαιρο. Με κοιτάει και μου λέει, δεν ήταν και πολύ σοφό από την πλευρά σου. Είχες παραδείγματα, είχες επιχείρηματα να του πεις πότε στο είπε αυτό ο Φασούλας, μετά από χρόνια, τελείωσε προφανώς. Ναι, πριν 6-7 χρόνια, ξέρω. Είχες παραδείγματα πολλά να του πεις, ας πούμε, για παίχτες του δικού σου αναστήματος να έχουν διαπρέψει. Κόρφας και επειδή ήμουν φαν Κόρφα, σούταρα και βολές από τον Κόρφα. Το επόμενο story που θα κάνεις λοιπόν στο Instagram δεν θα είναι μπροστά στο Τζάκι με παντόφλα. Θα είναι σε ένα... Είδες Μόνικα Champions League. Το έκανε για σένα. Πες να στο δείξουνε. Μα δεν είδα. Όχι. Story Μόνικα Champions League. Έλα ρε, κάτσε, θα το δω. Το επόμενο story λοιπόν θα είναι θα είσαι σε ένα γήπεδο μπάσκετ κλειστό με, πώς το λένε, με παπούτσι μπασκετικό και τα λοιπά, μποτάκι κανονικό, μποτάκι φορούσες, έτσι, δεν φορούσες κανένα σταράκι στεναχωρημένο. Λοιπόν, και να σουτάρεις να εκτελείς βολή, ελεύθερη βολή, με το στυλ του Κόρφα που είχες, να θυμηθείς λίγο τα παλιά. Ναι, σουτάρα βολές από τον Κόρφα. Φοβερό. Πώς το είπε ο Φασούλας, δεν ήταν και πολύ σοφό, Μιχάλη, αυτό που έκανε. Ναι. Με κοιτάει με ένα ξεσύμφος, ξέρεις, λίγο χαμογελαστός και μου λέει, δεν ήταν και πολύ σοφό από την πλευρά σου. Εν τω μεταξύ ήμασταν παρέα 6-7 άτομα, τρώγαμε, πίναμε και τέτοια, πεθάναμε στα γελιά. Λοιπόν, είμαστε στη μία, άρα σφυρίζει ο Κορομιλάς, μιας και μιλάμε για μπάσκετ τώρα. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου διαιτητής εκείνης της εποχής, της καλής, της μπασκετικής, από αυτά τα Κορομιλάς, τα φιντάνια.
Ναι. Μαζί σου είμαι με τον Κορομιλάκη. Πάσαμε, δεν ήσουν με. Εμένα ο αγαπημένος μου ήταν ο Καρούσης, το θυμάσαι. Τον Καρούση. Ναι. Ε, που... Ξέρεις ποιος ήταν ο αγαπημένος μου παίκτης από το ελληνικό μπάσκετ, ever. Πες μου ομάδα. Πες μου ομάδα. Να τον βρω. Έχω πάει και τον έχω δει και στο Final Four του ΣΕΦ. Σε βοήθησα πολύ. Σούπα, επιτυχίες και ομάδα. Final Four, ποιο Final Four, ελληνικό, ευρωπαϊκό, κυπέλλο, τι. Ναι, ναι, ελληνικής ομάδας σου λέω. Ναι. Αμερικανός. Ο Λέβιξτον. Ναι, το ελάφι. Βέβαια, ρε φίλε. Ρε, εσύ τρέλα είχαμε αυτό τον παίχτη. Τρέλα. Θυμάμαι τον έχω δει στην τηλεόραση στο πρώτο του μάτς. Και κάνει αυτά τα καρφώματα, έχει αυτό το αέρινο στυλ. Πω, τι παιχτάρα. Το πρώτο μάτς είναι εφιάλτης του Λέβιξτον. Είναι εφιάλτης, είναι Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Ο ΠΑΟΚ έχει φέρει τον Λέβιξτον και το δαχτυλίδι του, η κοτρώνα που έχει, γιατί ήρθε σαν πρωταθλητής στον ΠΑΟΚ. Η κοτρώνα που φοράει στο δάχτυλό του, ας πούμε, είναι, ζυγίζει κανέναν τόνο. Τον έχουν υποδεχθεί καμιά 3.000 στο αεροδρόμιο και το Σάββατο παίζει ΠΑΟΚ Άρης. Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ Λέβιξον και τα λοιπά, Ιβκοβιτς, την ομαδάρα. Και ο Άρης με Γιατζόγλου στον πάγκο, Τάρπλεϊ, JJ Άντερσον και τα λοιπά. Και χάνει ο ΠΑΟΚ 30 πόντους από τον Άρη, 32. Είναι το πρώτο μάτς του Λέβιξον αυτό. Αυτός ήταν καλός. Αυτός ήταν καλός, ναι, αλλά ήταν. Ναι. Και μάλιστα έχει προηγηθεί προπόνηση όπου τον κάνει μανούρα ο Ιβκοβιτς γιατί ήπια κοκακόλα. Και γίνεται μια μανούρα με το που ήρθε. Ντούντα. Ρε ντούντα, ρε ντούντα. Λοιπόν, πάω στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με εθνική ομάδα και τα υπόλοιπα. Έχεις γράψει και ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Γκαζέτα για την εθνική. Κάθισες και είδες και την εθνική χθες, ε. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Δεν μπορώ να πω ότι πέρασα εκεί πέρα, αλλά εντάξει, το είδα. Ήσουν σε φάση απελπισίας ή στοίχημα έχασες και έκατσες να δεις εθνική. Έρχομαι σε λίγο. Απ' την άλλη η Μόνικα που είδε γάτα και γαυγίζει και παραδείπου... Όχι, δεν είδε καμία γάτα, έτσι το delivery. Ήρθε το delivery και είναι φιάλτη το delivery, δεν πλησιάζουν. Τι τραβάνε αυτά τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, άμα πλησιάσουν και τη χαϊδέψουν, κάθεται σούζα. Και στους αγνώστους. Τι τραβάνε αυτά τα παιδιά στο delivery. Με όλους εσάς που έχετε αυλές τέλος πάντων και έχετε και σκύλους. Τι τραβάνε αυτά τα παλικάρια. Λοιπόν, και δίπλα στο Μουρίνιο και στη Μόνικα θα τοποθετούσα και τον Αμπράμοβιτς, ο οποίος είναι για να βάλω όλο το πακέτο της Τσέλσι, της παλιάς, της καλής Τσέλσι, με τον Μουρίνιο και τον Αμπράμοβιτς. Ο Αμπράμοβιτς να είναι στις διαπραγματεύσεις. Χθες να λέμε τι γίνεται με τον Αμπράμοβιτς, αν τον δηλητηρίασαν, δεν τον δηλητηρίασαν κτλ. Και σήμερα να είναι εκεί στην Τουρκία στις διαπραγματεύσεις. Τέλος πάντων. Φοβερό και αυτό, ναι. Με έναν ποδοσφαιρικό παράγοντα, γιατί έτσι τον γνωρίσαμε τον Αμπράμοβιτς, να βρίσκεται σε αυτό το χώρο και να πρωταγωνιστεί σε διαπραγματεύσεις πάνω σε έναν πόλεμο που γίνεται και χάνονται ζωές. Τέλος πάντων, φοβερό είναι αυτά. Είναι από αυτά τη ζωής που λένε. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο στοίχημα που έχασες και είδες την εθνική χθες το βράδυ, την εθνική του Πογιέτ, το δεύτερο μάτς της εθνικής. Έχεις δει και τα δύο, οπότε βάλε μας τη φάση. Να σας βάλω στη φάση. Δεν είναι ότι είδαμε κάτι. Είδαμε με τη Ρουμανία μια καλή εμφάνιση της εθνικής του Φανσχίπ. Το λέω για όποιους δεν έχουν δει το μάτς. Και χθες μια κακή εμφάνιση της εθνικής του Φανσχίπ. Δεν είναι ότι είδαμε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ότι είδαμε κάποια άλλη προσέγγιση στα πράγματα. Δεν ήταν ότι είδαμε κάποια πλεονεκτήματα που δεν τα είχαμε δει ή κάποια μειονεκτήματα που δεν τα ξέραμε. Δεν είναι καν ότι είδαμε κάποια διαφορετικά πρόσωπα που μας εξέπληξαν ευχάριστα ή δυσάρεστα. Πάνω κάτω ό,τι ξέραμε αυτό είδαμε. Δεν ξέρω, πέρα από μια διάθεση του προπονητή να εφαρμόσει ένα λίγο διαφοροποιημένο σύστημα, αυτό το 4-3-3, που είναι κομματάκι διαφορετικό από το 4-2-3-1, και επειδή το έπαιξε και τις δύο φορές και το έπαιξε χωρίς παραλλαγές, με εξαίρεση χθες λίγο στο τέλος όπου έβαλε και δεύτερο φόρο, λες ότι άρα η πρώτη του σκέψη, η σταθερή του σκέψη είναι να το καθιερώσει αυτό, που αυτό έχει ορισμένα σύν και ορισμένα πλήν. Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές της
υψηλής ποιότητας για τα δικά μας δεδομένα, που παίζουν καλύτερα ή τους αρέσει να παίζουν ή αυτή είναι η θέση τους πίσω από το center four. Ξεκινώντας από τον Μπακασέτα, συνεχίζοντας με τον Μάνταλο, φτάνοντας τον Πέλκα και έχοντας στο μυαλό και το Φορτούνι που είναι τραυματίας όλο αυτό το διάστημα, αλλά τώρα πλέον έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, άρα σιγά σιγά θα αρχίσει να παίζει και άρα να υπολογίζεται και αυτός. Έχουμε λοιπόν τέσσερα ενδυνάμει δεκάρια και έχουμε ένα σύστημα που δεν έχει δεκάρι. Αυτό είναι καταρχήν ένα ζήτημα, ένας προβληματισμός. Προς το παρόν το Φορτούνι δεν τον έχει, άρα δεν τον προβληματίζει αυτό. Τον Μπέλκα τον βολεύει στα άκρα, που είναι μια θέση στην οποία η αλήθεια είναι ότι μπορεί να παίξει. Δεν είναι η καλύτερη του, αλλά μπορεί να παίξει, μπορεί να ανταποκριθεί. Το είχαμε δει και στον ΠΑΟΚ να συμβαίνει σε αρκετές των περιπτώσεων. Έχουμε τον Μάνταλο που μπορεί να παίξει στο 8 και όχι στο 10, αλλά δεν θέλει να παίζει στο 8, δεν του αρέσει. Και όσες φορές και αν έχουν αποπειραθεί είτε οι προπονητές της Εθνικής είτε κυρίως από την ΤΣΑΕΚ, δεν τα έχουν καταφέρει. Όπως δεν τα έχουν καταφέρει να τον χωρέσουν όπως τον Μπέλκα, ας πούμε, στα άκρα. Ο Μάνταλος παίζει καλά μόνο στη θέση 10. Εγώ λέω ότι μπορεί να παίξει στους 8, έχει τα στοιχεία να παίξει στους 8, αρκεί να το βάλει στο μυαλό του και να θελήσει και να γίνει λίγο πιο ενεργητικό στα μαρκαρίσματά του και να γίνει λίγο πιο ενεργητικό στα τραξίματά του. Κατά τα άλλα τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά τα έχει. Αντιθέτως ο Μπακασέτας, παρά το γεγονός ότι χθες έπαιξε ως 8 και το πάλεψε, λέω ότι είτε ως 8 είτε ως extreme, δεν μπορεί να αποδώσει το ίδιο καλά όσο καν θέλει, όπως μπορεί να αποδώσει πίσω από το φορ. Ένα παιδί που έχει πάρα πολύ καλά πόδια, πάρα πολύ καλά σουτ, σκοράρει πολύ συχνά έξω από τη μεγάλη περιοχή, από το ύψος της μεγάλης περιοχής, θέλει να παίζει κοντά στη μεγάλη περιοχή, εκεί γίνεται πολύ πιο απειλητικός, όταν ξεκινάει από πολύ πιο πίσω τις προσπάθειές του στο 8, χάνεις πολλά από τα πλεονεκτήματά του μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι ότι δεν είναι δημιουργικός, είναι δημιουργικός, αλλά οι Άγγλοι τον Μπακασέτα θα τον έλεγαν shadow striker, δηλαδή αυτός που ζει στην σκιά του center four, και αυτό είναι ο Μπακασέτας. Θέλει να είναι εκεί, να παίζει στη σκιά του center four. Οπουδήποτε αλλού χάνει πολλά από τα πλεονεκτήματά του. Αυτός είναι ένας πρώτος προβληματισμός αν επιμείνει σε αυτό το 4-3-3 ή εκτός και αν το δοκίμασε, το είδε και καταλαβαίνει ότι δεν βοηθάει πάρα πολύ. Ένας δεύτερος προβληματισμός είναι ότι δεν σκίζουμε και από χαφ κεντρικά. Δεν είναι ότι έχουμε τόσα πολλά κεντρικά χαφ, οπότε να έχουμε τρία στην ενδεκάδα, γιατί τόση ποιότητα που έχουμε στον άξονα της μεσαίας γραμμής, να βρούμε έναν τρόπο να τη χωρέσουμε. Απόδειξη είναι ότι για να βρούμε τρία κεντρικά χαφ πάμε σε αλχημίες. Να κάνουμε το Μάντελ 8, να κάνουμε τον Μπακασέτα 8, να βάλουμε παίχτες δηλαδή που δεν είναι στη θέση τους. Επίσης δεν έχουμε ταχύτητα στα χαφ. Και αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Συγγνώμη, εκτιμάς δεν εκτιμάς τον Μπουχαλάκη, εκτιμάς δεν εκτιμάς τον Σιώπη. Σίγουρα δεν υπάρχει κανείς που να μας πει ότι έχουμε ταχύτητα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και όταν αμυνόμαστε και κυρίως όταν πιεζόμαστε, δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη πίεση με pressing στα half και πρέπει να κυκλοφορήσουμε την μπάλα. Αυτό πάθαμε χθες. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν το ένας εναντίον ενός, ούτε ο Μπουχαλάκης, ούτε ο Σιώπης, κανείς από αυτούς που διαθέτουμε, ούτε ο Ζέκα που κάποια στιγμή θα γυρίσει και θα παίζει. Δεν μπορώ να σκεφτώ και κανέναν που το έχει, ναι, και δεν τον έχει καλέσει. Παίχτη της μεσαίας γραμμής που παίζει στο 6 ή στο 8. Ίσως ο Αλεξανδρόπουλος, αλλά και αυτός δεν έχει καμία σταθερότητα μέχρι στιγμής για να πεις ότι θα χτίσω γύρω του, ας πούμε, ή θα βάλω στο μυαλό μου ότι αυτός είναι βασικός. Πρέπει πρώτα να γίνει βασικός στο Παναθηναϊκό για να δούμε αν μπορεί να γίνει βασικός στην Εθνική. Συνεπώς εκεί έχουμε ένα δεύτερο πρόβλημα. Και αυτό ζήσαμε χθες. Δεν ήταν σαν τη Ρουμανία που δεν μας είχαν διαβάσει, γιατί πιθανότατα ήξεραν ότι έχουμε καινούριο προπονητή και ενδεχομένως να περίμεναν ότι θα δουν κάποια διαφορετικά πράγματα και άρα δεν είχε νόημα να κάνουν εκεί πολύ σκάουτινγκ. Οι Μοντενέγκροι, οι οποίοι μας είχαν διαβάσει γιατί είχαν δει το φιλικό με τη Ρουμανία, έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνεις σε μια ομάδα σαν την Εθνική Ελλάδος, που είναι εύκολο να την προβλέψεις και να εκτιμήσεις τι θέλει. Και επίσης οι Ρουμάνοι μας δώσαν χώρους.
γιατί παίξανε με μια αφέλεια. Οι Μαυρογούνοι δεν μας έδωσαν καθόλου χώρους και αργή στον άξονα με αργά χαφ χωρίς χώρους φτάσαμε να μην μπορούμε να κάνουμε φάση, να κρατάμε την μπάλα στα πόδια μας με πολύ ψηλά ποσοστά κατοχής, αλλά να μην μπορούμε να κάνουμε φάση. Δοκιμάσαμε να την πάμε στα άκρα που θα ήταν μια λύση, αλλά χθες ήταν πολύ τρακαρισμένος ο Λίρατζης, λογικό σε έναν βαθμό. Σε αυτό το παιδί συμβαίνουν όλα τα σπουδαία πολύ γρήγορα, το ένα πίσω από το άλλο, μέσα σε ποτέ, από τα τέλη Δεκέμβρη, μέσα Δεκέμβρη, ποτέ άρχισε να παίζει τον ΠΑΟΚ, μέχρι τα μέσα Μάρτη, τι είναι, είναι τρεις μήνες, και σε τρεις μήνες του έχουν συμβεί στην ποδοσφαιρική του καριέρα όσα δεν θα του συμβούν, ξέρω εγώ, για αρκετό καιρό. Ναι, ναι, ναι. Βασικό στον ΠΑΟΚ, να ξεχωρίζει τον ΠΑΟΚ, βασικό στην εθνική ομάδα χθες. Ήταν λίγο φυσιολογικό να είναι πολύ τρακαρισμένος. Και μιλάμε για ένα 20χρονο παιδί, έτσι. Σωστά, σωστά. Αγόρι. Και ήταν τρακαρισμένος, δεν θα πω ψαρωμένος, γιατί δεν έδειχνε ψαρωμένος. Είναι άλλο πράγμα το πόπο που ήρθα, και είναι άλλο πράγμα το πρέπει να δείξω. Νομίζω δεν ήταν πόπο που ήρθα, νομίζω ήταν πρέπει να δείξω. Και αυτό τον άγχωσε, ήταν αρκετά τρακαρισμένος, το καταλάβαινε στις επαφές του με την μπάλα και κυρίως στις έντρες του. Δεν λέω ότι έχει τις καλύτερες έντρες στον κόσμο, αλλά δεν είναι τόσο κακές όσο ήταν χθες με την εθνική ομάδα. Χθες ήταν πολύ κακές όλες οι επαφές του με την μπάλα, δείγμα του τρακ που είχε από αυτή τη συμμετοχή του στη βασική ενδεκάδα της εθνικής. Και τι έμεινε, να περιμένουμε μήπως ο Τσιμίκας, μία Τρογιακουμάκη, μία οποιονδήποτε άλλον, βρει κάποιον και απειλήσουμε, ή κάποια ατομική ενέργεια σαν αυτή που έκανε ο Πέλκας στο 90 φεύγα, στα χασομέρια και πλάσαρε και μπαλά έφυγε λίγο δίπλα το κάθε δοκάρι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θα το συναντήσουμε στο Nations League, γιατί δεν θα βρούμε ομάδες που θα αισθάνονται φαβοροί με εμάς, θα βρούμε ομάδες κατά βάση που θα μας περιμένουν. Με αυτές τις ομάδες θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Θα έχουν πολλά μάτς την εικόνα που είχε το χθεσινό. Ναι, βέβαια. Θα δούμε. Κοίταξε, χθες σε μια παρέα, ας πούμε, ακούστηκε που βλέπαμε έξω από το μαγαζί φάσεις από το μάτς και όχι το μάτς αυτό ολοκληρωμένο, ναι, ολόκληρο ναι, μάλλον. Ναι. Είπε κάποιος ότι δεν έχει και άλλους παίχτες. Δηλαδή αυτοί είναι. Αυτούς τους παίχτες είχε ο Βανσχή πριν, ας πούμε, τα καλά και τα αρνητικά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτούς έχει και ο Πογιέτ. Δηλαδή τι να κάνει ο Πογιέτ αν δεν έχει άλλες επιλογές. Θα σου πω. Ναι, δεν έχει. Δεν είναι ότι υπάρχουν και έξω οι παιχταράδες και δεν τους κάλεσε. Ναι. Εντάξει, είχε ορισμένες ελλείψεις. Εγώ λέω, στα extreme μπορεί να μας βοηθήσουν πάρα πολύ ο Μασούρας που έλειπε που έχει COVID και ο Τζόλης. Είναι δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, σήμερα, ναι, μαζί με τον Πέλκα που μπορεί να παίξει στα άκρα, είναι μάλλον ότι καλύτερο διαθέτουμε για τα άκρα. Δεν είναι σε αυτή τη φάση ακόμη αυτό μας έδειξε ο Πογέτη, ότι θέλει να βάζει έναν φορ στα άκρα ή τέλος πάντων έναν παίχτη που μπορεί να παίξει ως φορ. Θες δοκιμάσει να το κάνει με το Δουδίκα. Δεν έχει ο Δουδίκας αυτά τα χαρακτηριστικά για να το κάνει. Και δεν έχουμε και φορ που να έχει εδώ τα χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να πάει στα άκρα και να κάνει διαγώνιες κινήσεις σαν δεύτερος φορ ούτε ο Κουλούρης, ούτε ο Δουβίκας, ούτε ο Γιακουμάκης, ούτε ο Παυλίδης, κανένας από τους center φορ που έχουμε. Αυτός μπορεί να το κάνει πολύ καλά, αυτό είναι ο Τζόλης, χωρίς δεύτερη κουβέντα, και ο Μασούρας, ο οποίος το κάνει και στον Ολυμπιακό και έτσι κάνει καριέρα. Έτσι με την τακτική του συνέπεια και τις κινήσεις ως δεύτερο φορ που τον βγάζουν αρκετές φορές σε θέση για γκολ και σημειώνει αρκετά γκολ παρά το γεγονός ότι ούτε τα φοβερά τελειώματα έχει, ούτε τη φοβερή τεχνική κατάρτιση. Αλλά είναι πάρα πολύ έξυπνος και πολύ τακτικά συνεπής και μπορεί και κάνει αυτή τη δουλειά με πολύ μεγάλη συνέπεια. Μιχαλή, αυτοί οι δύο είναι που έχουμε. Να κάνουμε λίγο δεξιά, να ανάψουμε τα αλάρμ και να σταθούμε για δύο λεπτά. Ναι, παρακαλώ. Να σταθούμε για δύο λεπτάκια στον Τζόλι. Μεταγραφή, Αγγλία. Το ένα, το άλλο, γκολ στην αρχή, αυτό και τώρα μία στασιμότητα. Η εξέλιξή του αυτή, μία τοποθέτηση μικρή θέλω όπως ένα για την εξέλιξή του μέχρι τώρα.
θα σου πω ότι καταλαβαίνω ότι συμβαίνει παρακολουθώντας το από μακριά, αλλά παρακολουθώντας το. Τον πήρε ένας προπονητής που είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και στις δυνατότητές του και προσπάθησε να τον βάλει στην ομάδα με μια ομαλή αλλά σύντομη, όχι μακροχρόνια, προσαρμογή. Πάνω που ήταν έτοιμος να αρχίζει να τον βάζει βασικό, ο Τζόλης έπαθε COVID. Αυτό τον άφησε πίσω αρκετά. Επιστρέφοντας, έμοιαζε να είναι αρκετά αγχωμένος, ότι όπα έχουν περάσει 3-4 μήνες και εγώ δεν είμαι βασικός ακόμα. Ναι. Αισθανόταν και ότι αυτός που έπαιζε βασικός μαζί του είμαι σε αυτό, ο Σάρτζεντ, ένας Αμερικανός ίδιας λογικής, ίδιας πάνω κάτω ηλικίας, τον είχαν πάρει μαζί το περασμένο καλοκαίρι από τη Βέρντερ Βρέμης, άρχισε να παίζει βασικός. Δεν λέω για τον Ράσιτσα, γιατί αυτός είναι όντως ο άλλος ακραίος επιθετικός της Νόριτς. Λέω ότι όντως είναι ένας πάρα πολύ καλός εξτρέμ και αυτός μεταγραφή του περασμένου καλοκαιριού. Έβλεπε λοιπόν ότι έπαιζε ο Σάρτζεν που καταλάβαινε ότι δεν είναι καλύτερος από τον Τζόλι. Και συμφωνώ, δεν είναι καλύτερος από τον Τζόλι. Και αυτό άρχισε να τον αγχώνει. Και μετά έρθει η αλλαγή προπονητή. Και εκεί είναι προφανές στα δικά μου μάτια ότι δεν έχει την εκτίμηση του νέου προπονητή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα του κάνει καλό, η σεζόν τελείωσε τώρα, επί της ουσίας δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει τρομερά και φοβερά πράγματα φέτος και επειδή μάλλον η Νόριτς θα πέσει, δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να σώσει την παρτίδα ή τέλος πάντων είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα του κάνει καλό που θα παίξει τον χρόνο του Championship, διότι εκεί θα γίνει πρωταγωνιστής, όπως έκανε πάρα πολύ καλό στο Γιαννούλη που ξεκίνησε από την Championship. Δεν έχω την αίσθηση ότι μπορεί να χαθεί το ταλέντο του και η ποιότητά του. Νομίζω ότι έχει το χαρακτήρα για να βγει στον αφρό και η επιστροφή στην Championship όπου τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά νομίζω ότι θα τον βοηθήσει. Τώρα επειδή αυτός ο προπονητής παρά το γεγονός ότι θα υποβαστούν μάλλον θα μείνει, έχω ένα ερωτηματικό γι' αυτό, ότι αν αυτό που αν δεν του αρέσει κάτι ή αν θεωρεί ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος και χρειάζεται λίγο χρόνο προσαρμογής. Αν το δεύτερο σενάριο λέω ότι του χρόνου μπορεί και να κάνει θράψη στη Τζάμπιονς ο Τζόλις. Δεν είμαι σε φάση πάντως που να ανησυχώ ότι όπα ρε εσύ μη χαθεί αυτό το ταλέντο. Δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Είδες αυτή τη θεματάρα για μένα. Δεν ξέρω αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η σκέψη του προπονητή της Μάντσεστερ που αναφέρει σήμερα, που αποκαλύπτει σήμερα η Daily Mail στην Αγγλία, ότι έχει μια πρόταση και μάλιστα λέει οι διαιτητές το σκέφτονται, ας πούμε, δεν έχουν αντιδράσει σε αυτό αρνητικά, ενώ να κάνουν οι διαιτητές, λέει, προετοιμασία με τους παίχτες, με τις ομάδες, ας πούμε, στη διάρκεια της εβδομάδας, για να έρχονται πιο κοντά. Δεν ξέρω, φοβερό. Κάτω εικόνα στην Ελλάδα. Να γνωρίσουν. Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό έκανε κατευθείαν. Αυτό έκανε κατευθείαν. Εννοείται. Θέλοντας και μία αυτή την εικόνα έκανα. Θα περνάγαμε καταπληκτικά. Να γνωρίσουν, να ευκαιρία στους διαιτητές, λέει, να γνωρίσουν στην καθημερινότητά τους τους ανθρώπους, τους οποίους βλέπουν μόνο σε αγώνες. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, είναι... Ούτε εγώ. Μου έρχονται εικόνες μόνο. Είναι πολύ προχώ, τόσο προχώ η πρόταση που δυσκολεύομαι να την επεξεργαστώ και να καταλάβω ποια είναι τα θετικά της και ποια είναι τα αρνητικά της σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, είναι φρέσκο ακόμα, εντάξει. Θέλω να το σκεφτείς και αύριο να το συζητήσουμε αυτό αναλυτικά, αφού θα έχουμε μαζέψει και όλες τις εικόνες. Το είδα και έμεινα με ανοιχτό το στόμα, γιατί είναι πολύ προχώ και σε πρώτη ματιά δεν τα βρίσκω τα ωφέλη. Εγώ νόμιζα πρωταπηλιάτικο ήτανε. Ναι, ήταν ένα καλό πρωταπηλιάτικο με δύο μέρες πριν, τρεις. Για την Ελλάδα σίγουρα θα ήταν πρωταπηλιάτικο. Δύο μάλλον, ναι. Σίγουρα. Δηλαδή άμα διάβαζα ότι ήταν πρόταση ελληνική, θα έλεγα οκ. Okay. Κάποιος γοστρολάρει πολύ ωραία. Μπράβο του. Πολύ έξυπνος. Έξυπνο, ναι. Έξυπνο θα ήτανε. Και το βλέπω. Λοιπόν, να μαζέψουμε όλες τις εικόνες για το θέμα αυτό και θα το αναλύσουμε αύριο, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να σε καλά, σε ευχαριστώ.